Μάγκηλε, ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό που έγινε και ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Το περιμέναμε, μα ευνηδίασε σήμερα το πρωί. Λέγαμε για την άλλη εβδομάδα. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ανακοίνωσε. Είναι σημαντικός για όλους μας και για όλη τη χώρα. Έχουν γίνονται κάποιες αλλαγές σε σημαντικά υπουργεία, όπως πάει στο εσωτερικό ο κύριος Λιβάνιος, η κυρία Κεραμέως πάει στο Υπουργείο Εργασίας και την είχαμε φιλοξενήσει και εδώ, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Τίθεται πλέον εκτός κυβερνητικού σχήματος. Πολύ σημαντικά πράγματα. Αφορούν τη χώρα μας, εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θα κρατήσουμε κάτι το οποίο έχει έτσι λίγο άρωμα δικό μας. Έχει τηλεοπτικό. Λίγο άρωμα τηλεοπτικό, λίγο άρωμα ψυχαγωγίας και να ευχηθούμε συγχαρητήρια, να ευχηθούμε σιδεροκέφαλος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Τον βλέπουμε εδώ, δεν είναι άλλος, εμείς τον γνωρίζουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει άρωμα, δεν είναι ψυχαγωγίας. Δεν είπα ότι έχει ο άνθρωπος τηλεοπτικό τέτοιο, είπα για εμάς έχει κάτι και να ευχηθούμε συγχαρητήρια, διότι είναι ο σύζυγος της καλής και αγαπημένης έτσι, συναδέλφου και συνεργάτηδας του καλού μας φίλου Αλέξανδρου Κατσαρίδη στο YouTube. Πιο πολύ χαρά έχει ο Αλέξανδρος. Ναι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια. Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια. Σιδεροκέφαλος. Μπράβο, Αλέξανδρε. Και να σας πω κιόλας, είναι μεγάλη χαρά. Απλώς να σας πω κιόλας, επειδή κάναμε και την πλάκα, ότι έχει μεγάλη άποψη επί των τηλεοπτικών. Μπράβο. Ο άνθρωπος είναι ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις. Εμείς απλά συναδελφικά και με χαρά πάντα για τις οικογένειες των συναδέλφων μας ευχόμαστε με χαρά κάθε καλό και σιδεροκέφαλο. Και πέρα από την πλάκα, είναι και πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, έτσι να το πούμε.